Βασικά, άμα κοντέψεις παραπάνω από ό,τι πρέπει, συνειδητοποίησα ότι θέλουν το χώρο τους. Μπορείς απλά έτσι να εισβάλλεις, να κοντέψεις παραπάνω από ό,τι θέλουν. Και εντζίνες που καθορίζουν το πόσο κοντεύεις. Εσύ που είναι πιο φιλικές. Εσύ που με γεια σου, με χαρά σου. Ναι, αλλά το που καταλάβω εγώ με τις αδέσποτες ενώ ότι θέλουν τον χρόνο τους και έχουν και θέματα εμπιστοσύνης που είναι και κατηγορό τους επειδή δεν που ζούσαν, ας πούμε. Εντάμε. Εγώ είμαι τη διαφορά τους που έχουν με τις κατές του σπιτιού. Έφυγε. Του διάγκη με αγωνέψω 45 μέτρα. Μέσα σε ένα ασχολείς με φωτογραφία, και παραμένει φωτογραφία που είχε κάνει κοινωνικό, μια κοινωνική δράση, ας πούμε, μια πολιτικό περιεχόμενο, ας πούμε. Έμπηκε μου για μένα τούτη ερώτηση, τούτη απορία, και ήθελα να μάθω να το εξερευνήσω το θέμα φωτογραφικά. Παραπάνω για να καταλάβω εγώ το θέμα που επικρατεί στη χώρα μου, στην πόλη μου ουσιαστικά, και γιατί μοιρασμένη, γιατί. Γιατί έγινε το εμείς ποτέ, έγινε ποτέ, που ποτέ μου κάτσε καλά ούτε μες ταυτή. Και είμαστε εμείς και έγινε σημαία, το ένα, η μεν και η δεν, ας πούμε, που κάποιος πρέπει να έχει στρατόπεδα και ναι, προσωπικά δεν το είχα. Οπότε μέσω της απορίας και μέσω της προσπάθειας εξευρύσης, ας πούμε, του τι επικρατεί μέσω της φωτογραφίας, ξεκίνησα να οδηγώ από την μια πλευρά της ζώνης ως την άλλη, συναντώντας ένα τεράστιο γεωγραφικό χάσμα. Πεδιάδες πολλές, σε κάποιες πόλεις είχαν χτίρια παρατημένα, αλλά ως επί το πλείστον είδα αρκετή να πλωσάν, ας πούμε, έναν τίποτε, έναν γεωγραφικό κενό και μετά συνειδητοποίησα εγώ ότι το που υπάρχει στη Λευκοσία, κάτι πολλά συγκεκριμένο. Δεν το είδα ούτε στην Πύλα, δεν το είδα ούτε στα Κοτσινοχώρκα, ούτε στον Πύρκο. Τούτο που έχουμε τα μέσα στη Λευκοσία, θεωρώ ότι ίσως να είναι καλός ή κακός, μάλλον κακός, κάτι συγκεκριμένο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν πιάμε λίγο συμβολικά το τι είναι στη νεκρά ζώνη, το χάσμα, ας πούμε, που επικρατεί, είναι μόνο γεωγραφικό, είναι και κοινωνικό, είναι και μέσα στο νου μας λίγο. Ναι, θυμάμαι παρενόμενα κολλητό μου ο G σε ένα πάρτι πριν λίγα χρόνια πριν κλείσουν τα, ξέρω εγώ,
Και θυμούμαι τη φάτσα του αγώνα μου, αλλά έχουν λίγα μότο. Ενώ πως εμάς τούτοι. Θεωρώ ότι νεκρά, σαν νεκρά, είναι νεκρά. Έχει τη δική της οντότητα, ας πούμε. Απλά θεωρούμε τώρα και στον background ότι κάτι που πρασινίζει έχει ελπίδα ακόμα. Κάτι που αλλάζει με το πέρας του χρόνου, με τις εποχές, κάτι που έχει ζωή, θεωρώ. Σαν πω και στηθήκα για τα φωτογράφηση μάλλον. Άντε κάτσε, μπράβο. Βασικά εκτός που τζάπου μπορούμε να αντιληφθούμε με το γυμνομάτι που είναι οι συνθήκες που ζούσει, είναι η πραγματικότητα, ας πούμε, αν πάμε λίγο πιο ιδεολογικά, λίγο πιο συμβολικά, μπορούμε να δούμε ότι οι κάττες με το ότι δεν αναγνωρίζουν κάποιο σύνορο, δεν έχουν, μπαίνουν, τρυπώνουν, βγαίνουν, κάνουν ό,τι θέλουν βασικά. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να... Εγώ θεωρώ, ας πούμε, το σύμβολο της αναρχίας του νησιού και πολλά από ό,τι μου μένω θεμάς. Πολλά. Τα είσαι ρε ρουζαμε. Τα είσαι ρουζαμε, ναι. Καλά κάνετε. Φιλικές πάντως. Κάπως εχάσαμε το πούσουλωμα. Διπλωματικά, έφαμε μας λίγο τα χαμάς οι γραβάτες. Αν δούμε τη συνύπαρξη, τη συγχώρεση, το να χωρέσουμε ότι είσαι ένα χώρο με τζαμί, ας πούμε, φαίνεται. Με άτομα που ενώ άμα το πώς θα τονίσει. Οπότε θεωρώ ότι χάνουμε λίγο το νόημα με τούτη την διχόνοια και εκτός τούτου περί διχόνοιας, η Λευκοσία είναι η περήφανη πόλη της διχόνοιας. Και πλέον είναι και τουριστικό attraction για κουλτουριάριδες. Ρα τα δείτε τι σημαίνει εμείς ποδάζινοι ποτσί.
TripAdvisor 5 αστέρκα, ναι. Λέω ειρωνικό, θεωρώ ότι είναι ένα ανθρώπινο κατασκευάσμα, να πούμε ότι... Ναι, το δούμε Λευκοσία, ότι όντως και καλά η τελευταία πρωτεύουσα μοιρασμένη. Δεν πρέπει να χαιρούμαστε, ναι. Είναι κάτι που μας τιμά, ας πούμε. Ναι, κάτι. Να με τον μπουσαλό που φαίνεται με τις βαρελιές. Το Spitfire να είμαι το ο καφενές σχετικά πολύ τύπο πολύ δημιουργός με το 4 τώρα δεν να συμβαίνει άλλα δι πολύ τώρα τις βαρελιές. Είναι τουρκίες του Ουκρανίου, τα με βαρέλες. Αν μιλούμε το μπάφερ, αν ζήτημα είναι 9 μέτρο. Έτσι, αμέ. Σημαίες. Μια μπρος κολογάνη. Είμαι ο Κυριάκος, 25 χρόνια από τη Λευκοσία, ασχολούμαι με φωτογραφία. Συγκεκριμένα με τη φωτογραφία ντοκιμαντέρ, η φωτογραφία δρόμου. Η πρώτη. Η φωτογραφία 0. Είδαμε. Που είναι μια άλλη αδυναμία μου.